Καταρχήν, να συνειδητοποιήσουμε ότι είμαστε μέρος ενός όλου. Και αυτή η φωτογραφία εδώ μπορεί να είναι τελείως διαφορετική από μια φωτογραφία σε μια περιοχή των Δήμων. Άρα, όταν βάζουμε ένα θέμα ανάπτυξης τόπου μας, πρέπει να δούμε συλλογικά τις ανάγκες και το στόχο της περιοχής μας. Σε μια άλλη περιοχή του Δήμου μας, τα ερωτήματα που τέθηκαν προς τον βουλευτή προς κάποιον άλλον, θα είχαν άλλο περιεχόμενο. Αυτό να το συνειδητοποιήσουμε. Δεν είμαστε μια φωτογραφία μιας περιοχής παραδοσιακή. Είμαστε μέρος ενός όλου. Με τα θετικά του, τα αρνητικά του, τα προβλήματα, τις προοπτικές του. Από την άλλη πλευρά, υπάρχει μια καθαρή θέση του Δήμου. Την εκφράσαμε προεκλογικά, την συζητήσαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, και για να κερδίσω χρόνο, μία σειρά από απαντήσεις που δέχτηκα είχαν ένα πούσπλο. Την απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου που 28 ώρες συζητήσαμε τα θέματα αυτά. Όταν μας ήρθε, μέχρι πήραμε την απόφαση, συζητήσουμε το περιεχόμενο των περιβαλλοντικών όρων, κάτι που δεν είχε γίνει στον Δήμο στο Γερμανικάνθρωπο την προηγούμενη και δεν πρέπει να βάλουμε τι έχει γίνει πολύ. Εμείς πήραμε, καθίσαμε στις 8 ώρες και περάσαμε τους πάντες. Αν κάποιος έρθει, δεν είναι τελική. Τώρα, στο κεφάλαιο θα με πω αυτό. Ποια είναι η καθαρή μας θέση? Είναι ότι εμείς πιστεύουμε, όπως όλες τις προηγούμενες χώρες του κόσμου, ότι μπορούν να συνεπάρξουν όλοι οι πρωτοβουλικοί πόλοι και όλες οι δραστηριότητες που έχει τόσο τόπο. Αυτό περιγράφει και στο πιστικό το προτεξικό. Όλοι οι σπόροι που θεωρούμε εμείς ότι είναι απαραίτητη να έχουμε μπροστά μας στρατηγικούς στόχους και να αξιοποιηθούν και να εξηγηθούν τα προβλήματά μας και οι δράσεις μας και οι προτάσεις μας, συνεπάρχουν. Γι' αυτό εγώ διαφωνώ με όλους όσοι μιλάνε για οποιαδήποτε αλλαγή. Και διαφωνώ και να πω αρνητικά τι γίνεται, μόνο αυτό που λέτε στο χάρτη μας, όλοι οι χάρτες γύρω στη Θεσσαλονίκη έχουν το ίδιο περιεχόμενο. Σε ποιον χάρτη γύρω στη Θεσσαλονίκη, σε ποιον νομό, συγγνώμη, στο Κιμπτή, στην Πυρουλία, στην Πέλα, υπάρχουν εξειδικές. Δεν είναι μόνο στο δικό μας το νομό, Αγιάννη. Συγγνώμη για την περιοχή. Δεν είναι μόνο στο δικό μας το νομό. Έξω από τον ιδρυτικό της Θεσσαλονίκης και έξω από το μετοπικό της Θεσσαλονίκης δεν εξειδικεύεται κανένα σε κανένα νομό στην Αρκετή. Θα το παρακάτω σε αυτό. Για σημείωσα. Προηγουμένως, δεν ξέρω αν έγινε κατανοητό. Αυτό που στο οποίο αναφέρθηκε ο εισηγητής και περιέγραψε δράσεις, σημάνια, δόντους κτλ. Και σου πάντα περιέγραψε, γιατί έτσι είναι. Δεν αναφέρεται στο σχεδιασμό που συζητάμε αυτή τη στιγμή. Που είναι ένας αλλότερος σχεδιασμός. Που απλά ενωπεί το χώρο της ευρύτερης περιοχής. Θα δει τη συνέχεια και το επαναλαμβάνω για να γίνει κατανοητό. Αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα διαμορφώνονται τα περιφερειακά χωροταξικά σχέδια. Επικοινωνούνται με τις ανάγκες της μελέτης σε σχέση με αυτό που έχει γίνει το 2004, αυτό που μας είπε ο συγκεκριτής. Σε αυτό το περιφερειακό σχεδιασμό. Όπως και στο επόμενο σε τοπικό επίπεδο, στο γενικό προεδρικό σχέδιο που έχουν, εκεί θα εξελιχθούν οι θέσεις γης. Αν θυμηθείτε λίγο, στο γενικό πολιτικό στιγμό της Αγίων Αγάπης μας αποχώρησε δύσκολα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εκεί θυμηθείτε οι θέσεις γης. Είπαμε που είναι η μηχανική, που είναι η λογική, που είναι το τουριστικό. Εκεί κάνουμε τις τροποποιήσεις μας και είπαμε ότι με επιτρέπονται επιτέλους και στην περιοχή μας τα εμπόδια σε οποιαδήποτε δραστηριότητα μπορεί, που δεν ήταν πριν. Εκεί βάλαμε το χειροκτονημάκι του ανθρώπου που δεν υπήρχε πριν. Στο Γουπουσού, όχι που είναι το τελευταίο, το τοπικό επίπεδο. Δεν είναι το ανώτερο επίπεδο. Όπου εκεί βάλει τους κεντρικούς άξονες, που πολύ διαφορετικά. Στο κεντρικό άξονο το εκπιστικό λοιπόν θα βάλει τον Παστέρ και την Εγνατία, και δεν είναι τους αντιτάξονες. Θα βάλει τα λιμάνια του Πειραιά, της Θεσσαλονίκης και τέτοιες με τα λιμάνια. Θα αφήσει το περιφερειακό σύστημα να κάνει άλλου είδους παρεμβάσεις και ειδικεύσεις. Και εκεί πρέπει να το δούμε τώρα. Είναι σε ξέρω ότι θα ακολουθεί τις επόμενες μήνες. Εκεί πρέπει να καθίσουμε να δούμε τι γίνεται με τις πολιτικές μας συνδέσεις. Με την Εγνατία εδώ, με τους άλλους νομούς, με τη Θεσσαλονίκη μας. Πώς θα συνδεθεί όλο το σύστημα αυτό το δικό μας ανάπτυξη με την ευρύτερη περιοχή. Αλλά θέλω να θέσω άλλο επίπεδο, σε αυτό που συζητάμε σήμερα. Και θα λέγαμε κάτι τέτοιο. Τώρα, το να κάνουμε την κοινωνική ταινία του ταφού, δεν είναι και το πρόβλημά μου. Και δεν θέλω να είναι αυτό. Σήμερα πρέπει να βάλουμε τους πέντε στόχους. Και εμείς τους βάλαμε. Και οι στόχοι αυτοί, θέλω να το τονίσω για την επόμενη φορά. Από τους πέντε, οι τέσσερις υπήρχαν, δεν υπήρχε ποτέ εκεί στο μέλλον. Και πήγε τώρα.
Και από τους άλλους τέσσερις, η έννοια του τουρισμού με την ευρύτερη πρόκληση δεν υπήρχε. Υπήρχε μόνο η εναλλακτική μορφή του τουρισμού. Γιατί όπως και μέσα είναι και ο θρησκευτικός τουρισμός. Δεν ψάχνουν φαντάσματα να βρουν φαντάσματα. Τώρα υπήρχε και ο τουρισμός. Και θα απαντήσω συνέχεια σε ερωτήματα του τέτοιου τα θέματα. Τι κάνουμε και πώς θα κάνουμε και πώς θα κάνουμε. Ας είμαστε σαφείς αυτό. Εγώ λοιπόν διαφωνώ με όλους αυτούς που λένε ότι οι πρόσφυγες να χαράξουν τον δρόμο. Δεν είναι ώρα τους. Πώς θα το κάνουν. Θα πάνε και οι βουλευτές στη Βουλή και θα τους πούνε αυτό που λένε οι βλακίες. Γιατί δεν είναι ώρα να χαράξουν τον δρόμο ή το λιμάνι. Λοιπόν, ό,τι καταλαβαίνετε. Αλλά πείστε να πω την άποψή μου. Αυτό έγινε και με τις προηγούμενες δημοτικές αρχές. Ούτε ο Δήμος της Παναγίας, ούτε ο Δήμος της Αρνέας, ούτε ο Δήμος της Αγίου Μακάρου. Που χάρη σε οποιαδήποτε δράση. Γιατί δεν θα στείλει κατευθύνσεις. Άλλες κατευθύνσεις είχαν. Οι δρόμοι δεν ήταν υποτίθεται. Ήταν νομαρχιακοί. Αφήστε να απαντήσουν όλα τα παιδιά. Τι να αφήσουμε το κάνουμε. Και να πούμε σε αυτό. Είπαν αυτό το αντίστοιχο που έχουμε στα χέρια μας. Είναι ίδιο και παρόμοιο με αυτό που είχατε πρόσφατα στα χέρια μας τον Οκτώβριο το 9. Και τώρα παραμύθια όλα. Όλα. Το 9 λοιπόν οριστικοποιήθηκε. Οριστικοποιήθηκε. Επιφόρεια κάτι καλό. Είναι όλα μέσα. Παρακαλώ. Όλα μέσα. Παρακαλώ κύριε Δήμαρχε. Επειδή είχε να μιλάτε. Ναι. Και επειδή για να γίνει πιο συγκεκριμένο. Η ανάθεση του μελετητή είναι το 7. Όταν ήταν και το 3. Το 8 έχει το μελετή και λέει. Έχουν πολλές προτάσεις από τις περιφέρειες. Έξω από τη Θεσσαλονίκη. Ο Δήμος πότε ήρθε η μελέτη, Δήμαρχε. Να γίνει διαβούλευση. Είναι ένα μετά ένα. Ήρθε το μάτι του. Όχι, όχι. Λέει λοιπόν, έχω το ιστορικό μπροστά μου, δεν είναι ο χρόνο να απαντήσω. Επιγραμματικά λέω ότι μέσα στην εκκλησία τη διαβούλευση που ήταν μέσα σε μια χρυσοπάτη γύρω στο τέλο 7 με τέλο 18 επί 3 μήνε, πήγαν προτάσει που έλεγαν θέλει και θέλω και την περιοχή μου να είναι μέσα. Είπαν είπε Χαλκιδική, θέλω και όλοι είχαν την ευκαιρία να μέσα. Είπε η Πυρία, θέλω και εγώ. Είπε η Πέβα, θέλω και εγώ. Και τελικά τέθηκε ερώτημα στο μυστικό από την Ελληνική και δόθηκε και έγινε στην πραγματική σύμβαση για την επικοινωνία του μυστικού για να δουν ποιες περιοχές τελικά θα ενσωματώσουν στο τελικό του κείμενο. Αυτό έγινε το 8. Το 8. Άρα η προσδιαβούλευση το 8 ενσωματώθηκε ο χάρης που έχουμε σήμερα. Αυτό λέω λοιπόν. Πώς έγινε το 8. Άρα, αφού το Δεκέμβριο το 8 έρθε για να πούμε μία από τις δυο... Το 8 έρθε. Παρακαλώ, Γιάννη. 25 Δεκεμβρίου. Γιάννη, Γιάννη. Έχω τις επιμελητήρες από τις πρόγραμμες σας. Το 8 έρθε και εγώ μου θέλει. Όχι, το 8 έρθε και εσύ ήξερε ότι είσαι ποτέ μου εκείνη. Με ανακοίνωσε εδώ και πολύ περχολέ. Για το δικαστήριο του 12 του 8 και τις αποστρίδες που σε αυτοοργανισμό ήρθε και τα λοιπά και οδεκά και το καθεξής. Τέθηκαν προδιαβούλευση οι προτάσεις οριοθέτησης περιοχής εφαρμογής ορμιστικού. Των δυο χάρτων. Μία από τις δυο. Πάμε τώρα στην ουσία. Τι λέμε λοιπόν εμείς. Βέβαια τι πραγματικό είστε, δεν κάνουμε. Τι λέμε λοιπόν εμείς στα δημοτικά. Εμείς λέμε ότι θεωρούμε δεδομένη τη μεταναστική δραστηριότητα στην περιοχή μας. Τι πράγμα δεδομένη. Και το κρίσιμο θέμα είναι και το κρίσιμο θέμα είναι πώς θα μπορέσουν να συμπάρξουν όλες τις δραστηριότητες αντί να υπάρχουν κανόνες και προϋποθέσεις για τους πάντες. Και αυτό που γίνεται σε κάθε προηγούμενη χώρα πιστεύουμε εμείς ότι μπορεί να γίνει και στην περιοχή μας. Και η περιοχή μας είναι ένα πρότυπο αϊφόρου με τελεστική δραστηριότητα που θα είναι στα δημοτεία με το περιβάλλον. Αλλά αυτό πιστεύω να μην πρέπει να κάνουμε. Γι' αυτό πιστεύω και εγώ. Γι' αυτό πιστεύω και η κυβέρνηση. Γι' αυτό πιστεύω όλοι. Αυτό άστε θα έχει καταλαβαίνω. Ένα μεγάλο ψέμα που ακούστηκε εδώ απόψε σήμερα είναι ότι αυτό το μυστικό έρχεται να κάνει την δουλειά μας μεταναστική. Αυτό ακούστηκε προηγούμενο. Αυτό είναι όλα. Αυτό είναι όλα.
Πρέπει να προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε να υλοκαταδικούν και όχι να καταλαβαίνουμε τον άλλο. Γιατί δεν αλλάζει. Γιατί το πολιτιστικό, το πολιτιστικό δεν αλλάζει τα κουκουσού. Και στο κουκουσού έχει τοποθετηθεί η προσδοκτική του πολιτιστικού. Υπάρχει υπάρχει από παλιά. Εκεί λοιπόν, γιατί το ρυθμό δεν κάνει, έρχεται και πατρέχει όλο όσο υπάρχουν στο κουκουσού, στα τομιακά και στο τομιακή που έχει και από τη χώρα. Λέω ότι αυτή η περιοχή είναι και μια κρατική περιοχή. Άρα είναι λάθος και μεγάλο ψέμα αυτό που ακούστηκε, ότι αυτό το ρυθμό τώρα, αυτό που να κάνει να είναι δημοκρό στο ρυθμό περιοχή, πέραν των υπαρκτών που υπάρχουν σήμερα και στη συνέχεια θα το πάμε και στην ανούπληση καθόλου. Αντίθετα, τι είναι το ρυθμό εδώ. Ότι εκεί θα μας συγκρότησε αυτό που έχει προηγουμένως, που είχε πουλήσει για σύγκρουση στην Ελλάδα της Συνένημας. Το οποίο είχε προηγουμένως, το οποίο είχε προηγουμένως. Εδώ είναι πιο δυνατό από τη σύγκρουση, λέει. Είναι πιο δυνατό και σου λέει. Πέρα από πότε, εγώ επίσης δεν υπάρχει σύγκρουση, φτιάξε τα πάρκα στα μεταφρικά, ολοκληρωτήσε τα, οργανώσε τα, γιατί εκεί μέσα δεν πρέπει να αρμοδίσουν την τάση της ιδιότητας έτσι να πάει καθά. Αυτό είναι εκείνη μια διαφορετική προσέγγιση. Γι' αυτό που την αρχή είπα ότι με ποιο κύβο να δουλεύει κανεί στο θέμα αυτό. Σε σχέση τώρα, με το έγγραφο του Δήμου, θέλω πράγματι στην εξωτερικό κείμενο, γιατί πάλι αμφισβητήθηκε, αμφισβητήθηκε εδώ, ότι πράγματι ότι η έγκριση του Δήμου δεν συμβάσει στο λογιστικό. Θα σας διαβάσω την προσεγγιστή που στείλαμε εμείς ως Δήμο, εγώ ως Δήμαρχος, στις 10 Εβδόμου του 2012, σε συνέχεια του σχεδιασμού μας ζητήσαν την άποψή μας και την γνώμη μας. Λέμε ότι για κάτι συγκεκριμένα δεν παρακαλούμε στο σημείο αυτό, στο άρθρο του παράγραφου 2.5.5 του πράσινου κορδού της Ολυμπιακής Διοικητικής, παρακαλούμε στο σημείο αυτό να δούμε την πλήρωση του κειμένου, στο οποίο πολύ σωστά αναφέρεται με ιστορικών στόχων και την προέκουση των ελλαδικών προσφάνων τουρισμού και την διασμού του υγείου τουριστικών δικτύων. Ωστόσο, κρίνεται απαραίτητη η προσθήκη μεταξύ των κοινωνικών στρατηγικών αντιστοιχών στόχων και την προώθηση του τουρισμού με την ευρύτερη έννοια του, παράλληλα με τις προσθέσεις του ελλαδικού τουρισμού. Πώς βλέπετε. Η περιοχή των δημοσιογραφών διαθέτει όλες τις κοινές προδιαγραφές, ώστε να υποστηριχθεί ο δημοσιογραφικό της ως τουριστικού προορισμού και υιοθέτηση ενός σχεδίου ανάπτυξης οργανωμένου μαζικού τουρισμού. Η δεύτερη παρατήρηση. Επίσης, στο ίδιο σημείο παρακαλούμε μεταξύ των στόχων να προσθεθεί και η ενίσχυση του τουρισμού τομέα, ο τομέας αυτός απασχόλησης, αποτελεί πηγή εισοδήματος για την ανεπτόκεινη του πληθυσμού του Δήμου μας και καθίσταται αναγκαία σχετική. Αυτή είναι η δράση μας, κύριε Ραγιάννα. Σε αντίθεση και στην παράθεση, που από τα 7 μέχρι το 12 δεν υπήρχε για τους δημοσίους της πρόκλησης. Αυτό ήταν απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ήταν ο Δήμαρχος. Ποιος εκφράζει τον Δήμο. Ο Δήμαρχος. Ο Δήμαρχος. Ο Δήμαρχος. Ο Δήμαρχος. Θα σε ενδιαφέρει ποια είναι η δικασία, δεν είναι η δικασία.
Θα τα πατρέψουμε όλα αυτά.
Παρακαλώ, θέλω πραγματικά να πει ποιος διαφωνεί και πού διαφωνεί με τους πέντε κοινωνικούς στρατηγικούς στόχους που πρέπει να είναι που δεν είναι στρατηγικό για να μπορούμε να δούμε πατρίδα των κοινωνικών στρατηγικών. Συνσχέση με το λιμάνι της Αγωνικής, γιατί έχει τροποποιηθεί με τα παραδείγματα και ενσωματωθεί στο εξωτερικό του Δήμου και το λιμάνι της Αγωνικής και βεβαίως ενσωματώθηκε μέσα και στο γενικό πολιτικό σχέδιο που τροποποιήσαμε σε αυτή την μοτικιακή σχέση με το έντυπη στο προηγούμενο. Μου είπατε το ερώτημα πάλι για την αν πιστεύουμε στα δραστηριότητα που έκανε ο πολιτικός στην τουριστική ή στην τουριστική ανάπτυξη. Πιστεύω ότι είναι ψευδό δίλημα, το ανέκτησα, πιστεύω ότι μπορούμε να συμπάρξουν και σας είπα και προηγουμένως ότι υπάρχει ένα κομμάτι αυτή του αυτού του Δήμου μας, το οποίο ήταν όταν θα έρθει. Σε σχέση με το νομικό σύνολο που ήταν λίγο. Καταρχήν, ποιος μπορεί να αμφισβητήσει αυτό. Και είμαστε και πρέπει να αγωνιστούμε γι' αυτό. Να σας πω κάτι. Το δρόμο, το κομμάτι που ζω, ξέρετε ποιος το σηματοδότησε. Ο Ιππορτονιάννη. Το κομμάτι που δρόμο, το ανάπλαστα, ξέρετε ποιος το σηματοδότησε. Το δρόμο του κ. Ανθρώπου, ξέρετε πώς τον οπτυρώνει η οριστική μελέτη. Να γίνει η τροφόδηση για τις οικονομίες και κατέρωθες. Με σήμερα το Δήμο θα έρθει πως δεν είναι αγωνικό. Οπότε ο πολιτικός της αλληλήτικης κοινωνιάς για να κάνουμε το αγιώνος έξω από το αγιώνος ποιος είναι μαζόλος. Και σήμερα, εγώ δεν λέω ξανά. Εγώ δεν λέω παρακαλώ κάντε ησυχία όσοι είναι έξω να πούνε μέσα γιατί τελειώνουν στο σύμβαμο να διαβαστεί το ψήφισμα των υπάρχει κάποιο έλλειμμα από εκεί. Υπάρχει κάτι που λείπει που μπορεί να μας απογορεύσει μετά αύριο να εξειδικεύσει τις προτάσεις μας και να κάνουμε το σχεδόν που θέλουμε και την τοπική ανάπτυξη και να εξυπηρετήσουμε τις υπόλοιπες μας. Υπάρχει μια περιοχή που θα απαγορεύει ο σιδηρόπλος αν έφερε χωρίο του νόμου πολύ συγκεκριμένο. Εσείς το καταλάβατε, υφιστάμενε. Υποφαινόμενο το κατάλαβε. Σήμερα, 14/10/2012, θα έρθει χωρίς του Δήμου Αριστοτέλη σε θέμα των νέων λειτουργικών Θεσσαλονίκης και αποφάσισαν τα παρακάτω. Απορρίψαν το σχέδιο του λειτουργικού για την πολυανατολική χαλκιδική για τους εξής λόγους. Πρώτον, στον σχεδιασμό αγνοήθηκε παντελώς η υπάρχουσα κοινωνική οικονομική κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί. Δεύτερον, βασικοί παράγοντες που καθορίζουν την πορεία αυτού του τόπου και ρυθμίζουν την αναπτυξιακή του προοπτική δεν αναφέρονται καθόλου παρέα της χέριων όρος. Τρίτον, βασικοί οδικοί άξονες που λειτουργούν σαν κύριοι άξονες σύνδεσης με τον έξω κόσμο αγνοούνται
σε παρένθεση πολύ γύρω και εξώ, οι υποπάκτοι υπομακρύνονται εργαλεία, σταυρό και ρησό, αντιστρέφοντα εντελώ τη σημερινή πραγματικότητα και κατάσταση τη περιοχή. Τέταρτον, η κύρια μορφή ανάπτυξη που είναι η τουριστική, θρησκευτικό τουρισμό και ορθικό τουρισμό, αποουσιάζουν εντελώ. Πέμπτον, θεωρούμε απαράδεκτο το γεγονό του διαχωρισμού τη Χαλκιδική σε σκούρο πράσινο και ανοιχτό. Έκτον, τεχνική προσχόληση μέρους της Χαλκιδικής, παρένθεση της Ερμοκόλια, αλλάζει σημαντικά το κέντρο βάρους του Δήμου και γίνεται με κριτήριο που μόνο αναπτυξιακά δεν μπορούν να χαρακτηριστούν. Έβδομον, δεν πραγματοποιήθηκε καμία διαβούλευση με την τοπική κοινωνία, παρά επιχειρήθηκε να περάσει κρυφά και αναπνιέται. Όγδον, για όλα αυτά θεωρούμε ότι όλο το σχέδιο έρχεται να υιοθετηθεί. Επιθυμία κάποιων για χάρισμα της βορειοανατολικής Χαλκιδικής, τις μεταλλευτικές εταιρείες και τη μετατροπή της σε ένα τεράστιο μεταλλευτικό πεδίο με εργοστάσια και θαγούσες αποβλήτων, αποκλείοντας άμεσα όλες τις άλλες δραστηριότητες που αναφέρονται ή ξεχάστηκαν από το σχέδιο. Για τους λόγους λοιπόν αυτούς, ζητάμε να αποσυρθεί το κομμάτι που αφορά την βορειοανατολική Χαλκιδική, να ξεκινήσει από μηδενική βάση με συμμετοχή των κατοίκων και των φορέων της περιοχής μας. Λοιπόν, ευχαριστώ εκ μέρους του Προεδρείου όλους σας για την υπομονή. Να ευχαριστήσουμε το ξενοδοχείο που μας έρχεται αυτήν εδώ καιρός και επίσης τους χωρικούς κάπου είχαμε το χαρτί, τον Γιάννη και τον Μονοκρότη Αιβαζίδη, τους αδερφούς Παρτενιάννη και τον Καραβατάκη. Για αυτά που προσέφεραν στο... Thank you.